και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα συναντούμε τον γνωστό δημοσιογράφο και εμπειροτέχνη, από εκείνον δανείζομαι τον όρο, ερευνητή της ιστορίας, κύριο Γιάννη Τζανετάκο. Κύριε Τζανετάκο, καλησπέρα και σε εσάς. Ομοίως. Θα ξεκινήσω την ιστορία της ζωής σας από την πρώτη δημόσια παρουσία σας, την καταγεγραμμένη. Ήσασταν ιδρυτικός πρόεδρος της ΕΦΕΕ, ήταν τα Ιουλιανά και συλλαμβάνεστε. Θα μας ενδιαφέρε λίγο να θυμίσουμε, να θυμηθούμε τι ήταν η ΕΦΕΕ, τι είναι η ΕΦΕΕ, η οποία κάποτε ήταν πρωταγωνίστρια των ετοιμάτων και με μεγάλη έγκλη το φοιτητικό κίνημα, ειδικά τη δεκαετία του 70, και τώρα έχει ατονίσει η παρουσία της και η επιρροή της δυστυχώς. Θα έλεγα, κυρία Τσιφτσή, ότι εξαιτίας της παιδείας την οποία έλαβα στο Κολέγιο Αθηνών, ένα λίκνο φιλελευθερισμού την δεκαετία η οποία ακολουθεί τον εμφύλιο πόλεμο. Και το λέω αυτό διότι σε όλη την δημόσια παιδεία εκείνη την περίοδο επικρατούσε ένα πνεύμα ρεμβασισμού, ας το πούμε. Στο κολέγιο, ήταν το οποίο είχε ιδρυθεί από βενιζελικούς κύκλους, από τον Μπενάκη και τα λοιπά, σε συνεργασία με φωτισμένους φιλελεύθερους liberals, όπως τους λένε στην Αμερική και τους θεωρούν αριστερούς. Και την περίοδο που ήμουνα εγώ ήταν γενικός διευθυντής και υπεύθυνος ο Όμηρος Ντέιβις, ένας ελληνολάτρης Αμερικανός κλασικής παιδείας με αντιφασιστική και αντιναζιστική δράση εδώ στην Ελλάδα ως στέλεχος υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών που κατήφθηναν και αυτές τον αντιφασιστικό αγώνα. Και έτσι ήταν ένα λίκνο ελευθερίας και διακίνησης, ας πούμε, των ιδεών του διαφωτισμού. Από αυτές τις ιδέες σφραγίστηκα και με ακολουθούν έως τώρα. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ απλό αυτό. Ο διαφωτισμός δεν είναι η κρατούσα αντίληψη. Και γι' αυτό όποιος τις πιστεύει πρέπει να καταβάλει τίμημα συστηματικά. Πράγματι, αυτά τα αιτήματα είναι διαχρονικά. Εμείς βέβαια μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60, μετά το 1961, τις εκλογές βίας και νοθείας, τον ανένδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου και την ΕΦΕΕ, της οποίας θεωρητική, μεταξύ των θεωρητικών μελών ήταν και ο Στέλιος Ράμφος. Ναι. Η σύστασή της διέπετο από τις αρχές της διακήρυξης της Γκρενόμπλ κατά τα πρότυπα των Παρισινών Πανεπιστημίων. Είστε μελετημένοι επί του αντικειμένου. Θα έλεγα ότι από την αρχή της δεκαετίας του 60, όπου εγώ ως πρόσωπο με τις αρχές τις οποίες έφερα δεν ήταν δυνατόν να μην αναμειχθώ στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Είστε κεντρώος εσείς εκείνη την περίοδο. Ναι, εκ καταγωγής και από πεποίθηση και από αυτές τις αρχές τις οποίες είπαμε προηγουμένως, κινούμε στο χώρο του κέντρου. Τότε έχουμε μία ιδιόρυθμη, ας την πούμε, συνεργασία μεταξύ της αριστεράς του κέντρου και της νεολαίας του κόμματος των προοδευτικών του Μαρκεζίνη, η οποία όμως απέχει σημαντικά, τουλάχιστον το σπουδαστικό της σκέλος, από τις βασικές επιλογές του αρχηγού. Και έτσι γίνεται ένα τέτοιο μέτωπο εξανάγκης, διότι η φιλελεύθερη συντηρητική παράταξη φαίνεται ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν θα είχε ιδιαίτερο χρόνο να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Είχε αφαιθεί σε πρόσωπα τα οποία ήταν εισηγητές αυταρχικών έως παρακρατικών μεθόδων. Και επειδή το φοιτητικό κίνημα ήταν ένας ευαίσθητος δέκτης εκείνης της εποχής, κατά το δυνατόν ανεξάρτητος από τα κόμματα και τις πολύ ασφικτικές επιρροές, εξέφρασε το αίτημα της νέας γενιάς για περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη παιδεία. Δεν ήμασταν εμείς της αντίληψης
όχι εντατικοποίηση των σπουδών. Το σύνθημα ήταν ναι, να σπουδάζουμε, να σπουδάζουν οι πτωχοί με διευκολύνσεις. Τότε η Ελλάδα ήταν φτωχή. Το συσίτιο, το φοιτητικό εισιτήριο, τα συγγράμματα, η εστία. Τα δίδακτρα. Πληρώναμε έως την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, την πρώτη κυβέρνηση, πληρώναμε δίδακτρα, εξέτραστρα, αγοράζαμε τα συγγράμματα και υπήρχε ένα γνωστό έσχος από ορισμένους καθηγητές οι οποίοι ζητούσαν από τους εκδότες καθένας που αγόραζε φοιτητής το σύγγραμμα να σημειώνουν το όνομά του και τις καταστάσεις με τα ονόματα τις είχαν μπροστά τους στις προφορικές εξετάσεις και αν δεν συναντούσαν το όνομα του εξεταζομένου του έλεγαν «Μα δεν έχετε πάρει εσείς το σύγγραμμα» και ήταν βέβαιο ότι κοβόταν. Δηλαδή ήταν ασφικτικές οι συνθήκες και από τον αυταρχισμό της έδρας αλλά και από την αυθαιρεσία των οργάνων της τάξης. Τα πανεπιστήμια αστυνομεύονταν κατά ασφικτικό τρόπο. Κάθε σχολή είχε 3 με 4 αστυνομικούς με πολιτικά οι οποίοι παρακολουθούσαν ανελιπώς τις παραδόσεις των μαθημάτων και ταυτοχρόνως παρακολουθούσαν αδιακόπως τις δραστηριότητες και τις ζυμώσεις οι οποίες συνετελούνται μέσα στους φοιτητικούς χώρους. Και προέβαιναν σε χαρακτηρισμούς. Επιμένω λίγο σε αυτά τα θέματα, διότι οι νεότερες γενναίες δεν έζησαν τέτοιες φάσεις απόλυτης αυθαιρεσίας. Εάν λοιπόν ο φοιτητής είχε ανησυχίες και έμπαινε μέσα στις διαδικασίες του λεγόμενου φοιτητικού συνδικαλισμού. Κατάκραν επίοικε, γιατί συνδικαλισμός δεν είναι, είναι ένα διεκδικητικό κίνημα. Καταγράφονταν και με αυθαίρετο και μη προσβάσιμο τρόπο χαρακτηρίζονταν πολιτικοειδεολογικά. Και αυτό δεν είχε μία έννοια απλής καταγραφής. Αποτελούσε παρακολούθημα στον υπόλοιπο βίο. Πριν τη δικτατορία. Πριν από τη δικτατορία. Μιλάμε. Αυτή τα βρήκε έτοιμα με τους χαρακτηρισμούς. Εγώ παράδειγμα, να μην περιευτολογώ, αλλά διαβατήριο πήρα το 1973. Το φθινόπωρο του 1973, λίγο πριν αρχίσει η φιλελευθεροποίηση. Δεν πήρα διαβατήριο, μολονότι κεντρός ήμουνα χαρακτηρισμένος ως δρόν κομμουνιστής. Χωρίς αυτό να στο έχουν θέσει υπόψη και να μπορείς να πεις τι λέτε βρε εσείς, έτσι έχουν τα πράγματα εδώ, εκείνο, εκείνο και εκείνο. Εντάξει, συνεργαζόμασταν, ναι. Λοιπόν, αυτοί οι χαρακτηρισμοί σφράγισαν ζωές. Δηλαδή άνθρωποι που ήθελαν να ακολουθήσουν, νομικά σπούδαζα εγώ και οι συνάδελφοί μου που ήθελαν να γίνουν δικαστές, διπλωμάτες και τα λοιπά, κόβονταν από την έλλειψη. Καταστράφηκαν καριέρες. Βέβαια. Όταν δεν σου δίνουν διαβατήριο, όταν έχεις τελειώσει τις σπουδές σου και λες έχω μία υποτροφία να πάω στη Γερμανία για μεταπτυχιακά και δεν σου δίνουν διαβατήριο και περνάνε 6 χρόνια. Για να το πάρεις, τα 6 χρόνια πια είναι ένα διάστημα ζωής, έχεις εξαναγκαστεί να ακολουθήσεις κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Δεν χωράει να αρχίσεις στα 33 σου, ας πούμε, άλλου είδους σπουδές, έτσι. Είστε η γενιά του 15% πρίκα για την παιδεία, του 114. Στο ιδρυτικό σας, το καταστατικό της ΕΦΕΕ, γραφόταν ότι οι φοιτητές είναι διανοούμενοι εργάτες. Είναι ναι, ο φοιτητής είναι ένας διανοούμενος εργαζόμενος. Αυτό προέρχεται όντως από τη διαχείριση της, από την διακήρυξη της Γκρενόμπλ, της Εθνικής Ένωσης Γάλλων Φοιτητών, της UNEF εκείνη την περίοδο. Η ίδρυση της ΕΦΕΕ ήταν αποτέλεσμα σημαντικών διεργασιών και κορύφωσης του φοιτητικού κινήματος και με το αίτημα για εκδημοκρατισμό και με το αίτημα για αύξηση των κονδυλίων της παιδείας. Και έτσι
συγκλίναμε οι τρεις παρατάξεις, οι φιλελεύθεροι συντηρητικοί απέσχων και έπειτα από κάνα δύο χρόνια προσχώρησαν και αυτοί στην Ένωση, ενώ οι σύλλογοι οι οποίοι ήταν υπό τον έλεγχο της δεξιά. Κοιτάξτε, η ΕΚΟΦ αναπτύχθηκε ας πούμε την πρώτη τετραετία, πενταετία του 60. Μετά εκφυλίστηκε επί αρχηγίες Κανελόπουλου, αφέθηκαν κάποια περιθώρια στην νεολαία της ΕΡΕ, την ΕΡΕΝ, και έτσι αναδείχτηκαν κάποια μετριοπαθέστερα στελέχη, τα οποία είδαν με διαφορετικό πρίσμα και αντελήφθησαν ότι με το να μην μετέχουν στα φοιτητικά όργανα απήχαν από διεργασίες οι οποίες συντελούνταν έστω και ερήμην τους. Το πράγμα προχωρούσε. Δεν γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, η ΕΦΕ ήταν να μπορέσει να εκφράσει το φοιτητικό κίνημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρχαν άλλα πανεπιστήμια τότε. Το Πατρών ιδρύθηκε το 64, αν θυμάμαι καλά, των Ιωαννίνων αργότερα. Υπήρχαν τα δύο πανεπιστήμια Καποδιστριακό Αριστοτέλειο και μερικές εξωπανεπιστημιακές σχολές, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, η Γεωπονική, οι δύο βιομηχανικές Αθήνας Θεσσαλονίκης κτλ. Υπήρξε μία προετοιμασία, μία προπαρασκευαστική επιτροπή του λεγόμενου Τετάρτου Πανσπουδαστικού Συνεδρίου. Σε αυτήν την επιτροπή υπήρξαν σημαντικές εισηγήσεις, μία από τις οποίες ήταν και του Στέλιου Ράμφου και περιλάμβανε την οργανωτική ολοκλήρωση του φοιτητικού κινήματος. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών καθεαυτών του συνεδρίου συγκροτήθηκε μία επιτροπή η οποία ασχολήθηκε εντατικά με την διατύπωση του καταστατικού σε διατάξεις. Αυτό έχει σημασία γιατί εκεί συγκεντρώνονταν και η απόπειρα εξισορροπήσεως ανάμεσα και στις παρατάξεις. Να αλλάξει το σύστημα το εκλογικό από πλειοψηφικό που ήταν να γίνει αναλογική κτλ. Εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε σε ένα λειτουργικό καταστατικό και πλέον το φοιτητικό κίνημα έως και το 67 πορευόταν με την συντονιστική παρουσία της ΕΦΕΕ, η οποία δεν κατέλυε και την αυτονομία των επιμέρους, δηλαδή ας πούμε το Πανεπιστήμιο είχε τη ΔΕΣΠΑ, Διοικούσα Επιτροπή των Συλλόγων του Πανεπιστημίου. Στη Θεσσαλονίκη ήταν η ΦΕΑΠ, η Φοιτητική Ένωση του Αριστοτελείου, που ήταν, αυτές ήταν ομοσπονδίες και η ΕΦΕ ήταν η συνομοσπονδία, όπως είναι η ΓΕΣΕ ας πούμε σήμερα, ήταν η ΕΦΕ. Με την κήρυξη της δικτατορίας, ανάμεσα στις οργανώσεις που απαγορεύτηκαν ήταν και η ΕΦΕ. Έχει προηγηθεί βέβαια η σύλληψή σας. Πώς νιώσατε όταν σας είχαν συλλάβει? Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στην απόπειρα της ΕΦΕ να παρεμβαίνει στο δημόσιο βίο. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης, μία από τις πρώτες αποφάσεις που είχαμε πάρει, γιατί η ΕΦΕ συνεστήθη στα τέλη Απριλίου του 1963, 24-25 Μαΐου του 1963 πάλι δολοφονείται ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια. Απαγορεύεται αυτή η συγκέντρωση. Δεν υπάρχει άσυλο προστατευόμενο εκείνη την περίοδο. Και πανεπιστημιακό. Όποτε, το πανεπιστημιακό άσυλο εμείς το επικαλούμαστε μεν με βάση διεθνή δεδομένα, αλλά η αστυνομία βεβαίως δεν το λαμβάνει υπόψη. Και όποτε συγκαλούσαμε συγκέντρωση στα προπήλαια, προλάβαιναν οι αστυνομικοί με κλούβες και γέμιζαν τα προπήλαια από ένστολους αστυνομικούς ώστε να μην μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Επειδή λοιπόν το ξέραμε αυτό, αποφασίσαμε μερικά μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Δίκης, δηλαδή της ΕΦΕ, και μείναμε όλη τη νύχτα μέσα
στα γραφεία της ΕΦΕ, τα οποία στεγάζονταν ακριβώς απέναντι από τα προπήλαια. Είναι ένα μικρό κτίριο του 18ου αιώνα της οικογένειας Ράλι, όπως είμαστε στα προπήλαια. Από στην αριστερή πλευρά, δεξιά είναι το γενικό λογιστήριο. Σώζεται ακόμα. Κλειστήκαμε μέσα, είχαμε μικροφωνικές εγκαταστάσεις και την ώρα που είχε προσδιοριστεί η συγκέντρωση, άρχισα να μιλάω ως πρόεδρος από τις εγκαταστάσεις. Οι πόρτες μας ήταν κλειδωμένες, είχαμε βάλει και τα γραφεία από πίσω και τα λοιπά, και η αστυνομία ήρθε, εμείς δεν ανοίγαμε, φέρανε την πυροσβεστική με πέλεκης, σπάσανε την πόρτα. Τότε μέσα και στον εκνευρισμό τους ήταν ένας οι αστυνομικοί διευθυντές τότε, ένας Στασιγιώργος, ένας Καραμπέτσος και ένας Καραχάλιος, ήταν πολύ σκληροί στη συμπεριφορά τους. Δεν θέλανε και πολλά, μας βουτήξανε, μας πήγανε στην ασφάλεια, μείναμε εκεί κανά δύο μέρες και όταν πια μας πήγανε στον εισαγγελέα, μας φόρασαν ανά δύο χειροπέδες, που είναι ένα αίσθημα, ας πούμε, δηλαδή χειροπέδες νέους, τι είμαστε τότε, 20, 21, 22, 23 ετών δηλαδή, μας προσήγαγαν σε πρώτο βαθμό, καταδικαστήκαμε, ανέσυραν μία διάταξη νεκρή πρόκληση του κοινού εις διχόνοια, και με πολυτελέστατη βέβαια εθελοντική υπεράσπιση, περίπου όλοι από τους δικηγόρους μας, οι οποίοι φυσικά προσήλθαν αφιλοκερδώς, είχαν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί κτλ. Στον πρώτο βαθμό καταδικαστήκαμε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Το εφετείο μας νουθέτησε, είχανε καλμάρει και όλα τα πράγματα. Εμείς πήγαμε τη διαδικασία του αυτοφόρου αυτές αρχές Ιουνίου, με το κλίμα το βαρύ αυτό από τη δολοφονία Λαμπράκη και τις διαδοχικές αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε παρακράτος, πράγμα το οποίο δικαίωνε και εμάς του φοιτητικού κινήματος, που ακριβώς καταγγέλαμε τη λειτουργία του παρακράτους. Ήταν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι είχαν ξεφύγει από τα χέρια του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος είχε βάλει τους στόχους του να, έστω και με τρόπο κάπως πιεστικό, να εξυγχρονίσει τη χώρα, τα λέω εκ των υστέρων και με την υφαλιότητα του μιουσίου αιώνα που έχει περάσει, και φαίνεται ότι άφησε κάποιους μηχανισμούς ανεξέλεγκτους. Μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς μπορεί κανένας να, υπό κάποια έννοια, να συναντήσει και ορισμένα πρωτοπαλίκαρα της 21ης Απριλίου. Εν πάση περιπτώσει, και τα Ιουλιανά γεγονότα βρήκαν το φοιτητικό κίνημα σε μία κατάσταση οργανωτικής ετοιμότητας, αρτιότητας, και παρά το γεγονός ότι ήταν στη μέση των διακοπών, ο φοιτητικός κόσμος κινητοποιήθηκε και ήταν στην πρωτοπορία των διαδηλώσεων της περίοδου Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι που η κατάσταση πια πήρε μία τροπή. Αυτή στιγμή βρέθηκε κυβέρνηση να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Από αυτές τις πορείες και τον παλμό τους είχε εμπνευστεί ο Διονύσης Σαββόπουλος το «Η πλατεία είναι γεμάτη» με το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Ναι. Και σε αυτές τις πορείες έπεσε και ο Σωτήρης Πέτρουλας, ένας μάρτυρας του φοιτητικού κινήματος εκείνης της περίοδου, ο οποίος ενσάρκωνε ο άνθρωπος μερικές από τις αρχές, ναι, οι οποίες φτωχό μας παιδί διακατήχαν. Και είναι φτωχό παιδί, κάπως ήταν χαρακτηριστικό ότι λειτουργήσε μια γέφυρα κατά κάποιο τρόπο του φοιτητικού κινήματος με την αντιδικτατορική δράση. Δηλαδή βλέπουμε ότι στελέχη εκείνου του φοιτητικού κινήματος είναι αυτά που ιδρύουν το Ρίγα Φεραίο. Ο Ρίγας Φεραίος ξεκίνησε ως κεντροαριστερή
αντιστασιακή οργάνωση. Στην πορεία βέβαια το πρώτο χέρι το πήρε η αριστερά. Στελέχη του φοιτητικού κινήματος ήταν μέσα στην Δημοκρατική Άμυνα, μέσα στο ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, στο πατριωτικό μέτωπο της ανανεωτικής πτέρυγας του ΚΚΚ και τα λοιπά. Δηλαδή υπήρξε μία γέφυρα, πέρασαν και περάσαμε σε αυτή τη φάση, όπου εκεί θα με ρωτούσατε ευλόγως τι κάναμε εμείς. Πράγματι, δύο από τους προηγούμενους Προέδρους της ΕΦΕΕ, ο αείμνηστος Πάγκαλος Περικλής Πάγκαλος και εγώ, ήμασταν στην τριμελή ομάδα που εμφανιζόμασταν στο περιοδικό Προσανατολισμοί, που είναι το πρώτο πολιτικό περιοδικό 1972 βέβαια. Ναι, ξεκινήσαμε από το 1971 να το ετοιμάζουμε. Περιμέναμε να αρθεί η προληπτική λογοκρισία, διότι με καθεστώς προληπτικής λογοκρισίας οτιδήποτε είναι να τυπωθεί σε περισσότερα αντίτυπα, ας πούμε του ενός ή των δέκα, έπρεπε να λάβει άδεια από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Με την κατασταλτική λογοκρισία, εκ των προτέρων δεν ελέγχουν τίποτα, αλλά έτσι και υποπέσεις σε παράβαση του νόμου περί τύπου, τον οποίον βρήκε έτοιμη η Χούντα από την προηγούμενη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, οι ποινές ήταν κεφαλικές. Και ξεκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια να αμφισβητήσουμε τη Χούντα, να προβάλλουμε μερικές βασικές κατευθύνσεις που θα έπρεπε να έχει η πατρίδα μας, όπως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, όπως οι δημοκρατικές διαδικασίες και μία δόση, ας το πούμε, σοσιαλδημοκρατίας, ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνικός μετασχηματισμός για να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από τις 200 οικογένειες οι οποίες ήλεγχαν την οικονομική δραστηριότητα της πατρίδας μας κατ' εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, της δεκαετίας του 60. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έδεγγες στη μέση όλου του κόσμου και στην φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Στους προσανατολισμούς προαλήφεται και η δημοσιογραφική σας, ο δημοσιογραφικός σας προσανατολισμός, είστε ο διευθυντής. Παρά τις κρατήσεις και τις διώξεις, η δικηγορία δεν σας κέρδισε. Η δικηγορία ήταν μια αναγκαστική καταφυγή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπόρεσα να συνεχίσω τις σπουδές μου, και επειδή τα δημοσιογραφικά τα είχα ξεκινήσει και από φοιτητής, ήμουνα διευθυντής μιας μικρής εφημερίδας των φοιτητών της νομικής, μετά ενός μιας έκδοσης εφημερίδας της Οργάνωσης Νέων Ενώσεως Κέντρου, τον Δημοκράτη, και ενός περιοδικού της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας, της ΕΔΗΝ Δημοκρατία 64. Δηλαδή το μικρόβιο υπήρχε μέσα μου, ναι, και μετά εκδηλώθηκε και ανάλογα με τις συνθήκες πια. Επί ένα χρονικό διάστημα πατούσα σε δύο βάρκες προς βιοπορισμόν την δικηγορία, και η δημοσιογραφία τώρα στους προσανατολισμούς ήταν ζημιογόνος. Από την τσέπη μας βάζγανε λεφτά, χρήματα για να μπορέσει αλλά να επιβιώσει, ας πούμε. Αλλά ήταν πάθος. Ήταν στράτευση. Πλέον είχαμε μπει σε μια κατάσταση όπου περισσότερο αντιπολίτευση προς τη Χούντα γινόταν και λιγότερο
αντίσταση. Οι αντιστασιακές οργανώσεις, όσες δρούσαν στην Ελλάδα, είχαν σχεδόν εξουδετερωθεί. Οι άνθρωποι σάπιζαν στις φυλακές. Πλέον η άλλη διέξοδος ήταν μια αντιπαράθεση με τη Χούντα, χωρίς να αναγνωρίζεις ότι αποτελούν το νόμιμο καθεστώς, να αμφισβητείς κάθε της βήμα, τις προθέσεις της κτλ. Το καθεστώς από την άλλη πλευρά, επειδή σχεδίαζε κάποια μεταμφίεση, ήταν σχετικά ανεκτικό. Έτσι, στη Βραδινή έγραφε ο Βάσος Βασιλείου, στο Βήμα ο Θανάσης Κανελόπουλος με υπογραφή ακροατής είχε κάθε μέρα σχεδόν μία ολόκληρη σελίδα με σχόλια επαρκώς δηλητηριώδη για τη Χούντα και για τα πρατώμενα από αυτήν. Το Έθνος για ένα διάστημα, δηλαδή είχαν αρχίσει να δημιουργούνται πυρήνες. Εμείς, προσπάθησε και ο αείμνηστος Χρήστος Παπουτσάκης με το Αντί, αλλά ήταν λίγο προκλητικό το εξώφυλλο και τα πρόσωπα τα οποία προέβαλε και έτσι το απαγόρευσαν. Εμάς μας απαγόρευσε η Χούντα Ιωαννίδη και προηγουμένως, επειδή διέβλεψαν ότι μπορεί να είχαμε κάποια ανάμιξη στην αναγέννηση του φοιτητικού κινήματος το 1973, την οποία ανάμιξη πράγματι την είχαμε, δεν έπεσε έξω το καθεστώς, επέλεξε από μας τον αείμνηστο Περικλή Πάγκαλο και τον κράτησε στο ΕΑΤΕ σαν ένα υπερδίμηνο, δηλαδή μια κατάσταση, αλλά ας πούμε, για να δείτε το κλίμα, εμείς μπορέσαμε μέσα από το περιοδικό να εγείρουμε την διαμαρτυρία μας και να καταγγέλουμε ότι τον έχετε εξαφανίσει και δεν βρίσκουμε, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε πού τον κρατάτε και γιατί τον κρατάτε, αν έχετε απαγγείλει κατηγορία κτλ. Βέβαια, με τον Ιωαννίδη τέτοιες πολυτέλειες ήταν περιττές, οπότε μας μάζεψαν τους εναπομείναντες και μας είπαν, παιδιά, τελειώνει το παραμύθι, game is over, να πούμε. 23 τεύχη είχατε βγάλει. Ναι, επί καθεστώτος χούντες δηλαδή. Δεν συνεχίζετε τις σπουδές σας, γιατί δεν είχετε διαβατήριο. Τότε, ναι. Διαφορετικά θα είχατε φύγει στο εξωτερικό. Είχα μία υποτροφία γερμανική από το μετέπειτα πιο γνωστό ίδρυμα Friedrich Herbert, το οποίο είχε καταστατικά διάταξη ότι δίνουν υποτροφία μόνο σε πρόσωπα που έχουν πολιτική δραστηριότητα. Το αντίθετο από ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Η πολιτική δραστηριότητα θα ήταν αποτρεπτικό, ας πούμε, για το τότε Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή για οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό ίδρυμα. Το Ίδρυμα Φόρντ είχε μια... Ίδρυμα Φόρντ είχε άλλη κατεύθυνση. Έδινε διπλή, στους πνευματικούς ανθρώπους. Ναι. Υποτροφίες να πάνε στο εξωτερικό και να παρακολουθήσουν τις εκεί εξελίξεις και τα λοιπά. Ήταν μια ιστορία η οποία είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλες έρηδες και συγκρούσεις. Υπάρχει και ένας αντιαμερικανισμός έμφυτος εδώ πέρα και την τρίχα την κάναμε τριχιά. Πάντως άνθρωποι θεωρείτε ότι είναι άδικο. Αδιάβλητον. Θεωρείτε υπερβολικός και άδικος ότι ήταν αυτός ο αντιαμερικανισμός. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, κι αν ξέρω εγώ τα χρήματα μπορεί να είχαν ένα υπόβαθρο, τα κίνητρα να ήταν ένα υπόβαθρο αντικομουνισμού, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, να μην ξεχνάμε, βιώνουμε τότε τον ψυχρό πόλεμο. Δεν ήταν αθώα η άλλη πλευρά. Και που με εμάς βέβαια συμπίπτει με τη μετεμφυλιακή περίοδο, οπότε ίσως ο αντιαμερικανισμός αυτός να είχε τις βάσεις του στους δικές μας διαιρέσεις, στους δικούς μας διχασμούς. Θέλει πολύ συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά ούτε η άλλη πλευρά ήταν από αυτήν την έννοια αθώα. Και η άλλη οργάνωνε, είχε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τα λοιπά. Αλλά ήταν η ρωσική λέσχη. Πώς ήταν? Καλά, ο ελληνοσοβιετικός σύνδεσμος. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Και υπήρχαν διάβλοι να πάνε και παιδιά πήγανε και σπουδάζανε επί πάρα πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια
του Ανατολικού Μπλοκ κτλ. Δεν σήμαινε ότι γίνεσαι ντε και καλά πράκτορας. Ψυχρός πόλεμος. Αλλά επειδή ακόμα ζουν ελάχιστοι από τους αυτούς οι οποίοι έλαβαν αυτήν την ενίσχυση. Δηλαδή τι, ήταν ένα πληρωμένο ταξίδι και πληρωμένη διαμονή στο εξωτερικό για να διευκολυνθούν στο έργο τους. Δηλαδή οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, οι ζωγράφοι κτλ. Πολύ, πολύ. Άνθρωποι απολύτως αδιάβλητων δημοκρατικών φρονημάτων, οι οποίοι και στον μετέπειτα βίο τους δεν έδειξαν ότι έγιναν πράκτορες των Αμερικανών. Ήμαρτον πια, κάπου πρέπει να μπαίνει μια τελεία δηλαδή. Και τώρα δεν ξέρω, μερικές φορές που κι εγώ έτσι εξανίσταμε στη συζήτηση όταν αναφέρομαι στο παρελθόν, έχω μία από τις αιμονές μου είναι ότι πρέπει και οι μεταγενέστερες γενναίες, οι οποίες είχαν την τύχη, το προνόμιο, και ίσως και γι' αυτό γίνανε αντικείμενο φθόνου και περνάμε τώρα αυτή την κρίση, αλλά αυτά είναι λίγο μυρολατρικά, εν πάση περιπτώσει, που θεωρούν ορισμένες ελευθερίες, ορισμένα δικαιώματα ως κεκτημένο, ως αναφέρετα, ως αυτονόητα, πριν από το 1974, για να βάλουμε ένα όριο, τα περισσότερα από αυτά ήταν ζητούμενα, ήταν αιτούμενα, ήταν αυτά για τα οποία εκείνες οι γενιές, οι παλαιότεροι από μας με πολύ βαρύτερο τίμημα και κόστος, εμείς με λιγότερο αλλά βαρύ και αυτό, προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να τα κατακτήσουμε. Όταν έχεις ένα σύνταγμα του 52, το οποίο στις βασικές του διατάξεις δεν εφαρμόζεται, διότι εφαρμόζονται ψηφίσματα και αναγκαστικοί νόμοι και συντακτικές πράξεις της δεκαετίας του 40 ή της δεύτερης πενταετίας του 40, τι σύνταγμα του 52. Γι' αυτό λέγαμε να τηρείτε τουλάχιστον αυτό το διάτριτο σύνταγμα. Το 1-1-4. Ναι, το άρθρο 1-1-4. Δεν είναι τηρείτο. Και λέμε για την ΕΦΕΗ, ίσως είπαμε και λίγο παραπάνω από όσα χρειαζόταν. Αυτό όμως να συνειδητοποιήσουν οι μεταγενέστερες γενναίες ότι από το 85 και μετά δεν συγκροτείται ΕΦΕΗ. Δεν υπάρχει ΕΦΕΗ, διότι τα κόμματα δεν συμφωνούν. Αποτελεί λοιπόν αυτό μία μαύρη, κατάμαυρη σελίδα για τα τότε και για τα τώρα κόμματα, τα οποία είναι τα ίδια. Δυστυχώς που δεν έχουν βρει μία γλώσσα κοινή στα ελάχιστα για να μπορέσει το φοιτητικό κίνημα να αποκτήσει μία γνήσια και αυθεντική έκφραση και έτσι μένει το πεδίο ελεύθερο και αναπτύσσονται οι κουκουλοφόροι, διάφοροι αναρχοαυτόνομοι, οι οποίοι παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για το επίπεδο των οποίων ουδείς είναι υπερήφανος τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν δραστηριοποιούνται ούτε για ζητήματα ουσίας. Η καλή ζωή αμβλύνει. Και δεν έχουν ουσιαστική παρέμβαση φοιτητικού κινήματος. Το φοιτητικό κίνημα δεν παρεμβαίνει για να παρεμποδίσει. Και γι' αυτό εγώ βρίσκω πολύ χρήσιμο ό,τι είπαμε, γιατί η καλή ζωή φαίνεται ότι αμβλύνει τα πνεύματα και ατονούν τα αιτήματα. Εσάς πάντως η επαναστατική σας διάθεση δεν ατονεί καθώς παρέρχονται οι δεκαετίες, και λέω γιατί τη δεκαετία του 80 σας βρίσκουμε να πρωταγωνιστείτε στο αίτημα για ελεύθερη ραδιοφωνία. Θεωρείστε ο πατέρας της ελεύθερης ραδιοφωνίας, γιατί ήσασταν ο πρώτος διευθυντής του 984, αλλά η ιστορία ξεκινάει από το κανάλι 15. Ναι, το κανάλι 15, τον αείμνηστο, πολλές φορές είπαμε αυτό το επίθετο αείμνηστος, αλλά άμα περνάνε τα χρόνια, πολλοί άνθρωποι μας αφήνουν. Ο Ρούσος Κούνδουρος, σκηνοθέτης, ντοκιμανταρίστας και σύμβουλος της UNESCO και άνθρωπος πείσμων και διεκδικητικός, μοιάζουν σε πολλά με τον αδερφό του τον Νίκο Κούνδουρο.
Είχε την έμπνευση να οργανώσει ένα κανάλι 15, παραπέμπτω στο 15, είναι το άρθρο 15 του Συντάγματος, που ομιλεί, διαμορφώνει την πολιτική όσον αφορά και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με την τότε επικρατήσασα ερμηνεία, τα ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση δηλαδή, τότε υπήρχαν, το διαδίκτυο έπεται, τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους, που σήμαινε μονοπόλιο. Αυτό το μονοπόλιο θέλαμε να το αμφισβητήσουμε. Ήμασταν η τελευταία χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, που είχε κρατικό μονοπόλιο, και θέλαμε να καταληθεί. Μια ομάδα από διανοούμενους ακτιβιστές, δημοσιογράφους και τα λοιπά. Ο Νεγρεπόντης, ο Χατζηδάκης, ο Κουμάντος, ο Φέδωνο Βεγλερής, ο Βότσι, εντάξει, πολλοί κόσμος εν πάση περιπτώσει, ελάχιστοι, προσπαθούσαμε να θέσουμε το ζήτημα, να το φέρουμε στην ημερήσια διάταξη. Δεν ενδιαφερόταν η κοινή γνώμη για την απελευθέρωση των μέσων. Δεν υπήρξε ένα κίνημα εδώ στην Ελλάδα να πούνε, ρε εσείς, δεν μπορεί να ακούμε μόνο την κυβερνητικο-κομματική τηλεόραση και το αντίστοιχο και την άποψη, ραδιόφωνο, και την αντίστοιχη να μην άποψη. Επιτρέπεται, δηλαδή, να έχουμε 30 εφημερίδες και να έχουμε μόνο το κρατικό ραδιόφωνο. Και είχαμε μέσα στις όλες διεκδικητικές φάσεις και τα βήματα τα οποία επιχειρούσαμε, προτείναμε στους υποψηφίους δημάρχους των δημοτικών του 86 να εντάξουν στο εκλογικό τους πρόγραμμα την ίδρυση δημοτικού σταθμού ραδιοφωνικού ως ενός πρώτου βήματος, επειδή ο Δήμος δεν είναι κράτος, δεν είναι και ιδιώτης, είναι μία μεταβατική, είναι μία κατάσταση μέτζο, να την πούμε έτσι, την οποία μπορεί να αντιμετώπιζε με κάποια εφεκτικότητα και ελαστικότητα η πολιτεία. Ο τότε αρμόδιος υφυπουργός, ο Μαρούδας, όταν του έθεσαν κάποια ερώτηση και αυτός είπε, εδώ δεν μπορούν να ανοίξουν ιδιωτικοί και τα λοιπά, και του λένε, μα θα υπάρχει σήμα δορυφορικής εκπομπής. Λέει, είπε το αμίμητο, θα ρίξουμε τους δορυφόρους. Δηλαδή θα ρίξει πύραυλο να ρίξει τους δορυφόρους. Εντάξει, υπερβολή. Αλλά ενδεικτικό της κρατούσας νοοτροπίας. Προς τιμήν του, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαφοροποιηθεί σε μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει, νομίζω στον Θοδωράκη, που είναι και στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό. Είχε πει δύο λόγια για την, ότι θα έβλεπε ευνοϊκά την ελεύθερη ραδιοφωνία. Και υιοθέτησαν λοιπόν τουλάχιστον τρεις δήμαρχοι, λέω, αυτούς οι οποίοι προχώρησαν, ο αείμνηστος Εύερτ, ο Ανδρέας Αδριανόπουλος και ο Κούβελας, ο Σωτήρης, στη Θεσσαλονίκη. Εμείς με ο Εύερτ είχαμε μια παλιά γνωριμία ως αντίπαλοι, ως συμπορευθέντες επί Χούντας και τα λοιπά. Είχε κάνει και έναν εκτιμητέο προεκλογικό αγώνα που ήθελε να συνενέσεων και γεφυρώσεων, και επειδή το όνομά του ήταν φορτισμένο εξαιτίας του πατέρα του και της παρουσίας του στη δεκαετία του 40, ενέπνεε μια διαφορετική αντίληψη, και έτσι βρήκαμε ένα κοινό σημείο αναφοράς, και με αρκετούς από τους προτεργάτες του καναλιού 15 προχωρήσαμε και στήσαμε κατά κάποιο τρόπο τον Αθήνα 984 ως πρώτο δείγμα και ως πρώτον μη κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό. Έναν σταθμό ο οποίος λειτουργήσε πραγματικά ως φυτόριο, ως κοιτίδα πολλών πρώτων ονομάτων της δημοσιογραφίας, τα δημοσιογράφων σήμερα. Ήταν εκ των υστέρων, λέμε ότι ήταν κάποιο είδους μαγιά, σχολείο, σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά. Πολιτεύτηκαν κιόλας. Πέρασε αρκετός κόσμος με
ποικίλους ρόλους στην πορεία του 1984. Αυτό πώς δεν σημαίνει ότι όλοι ακολούθησαν τις αρχές του. Έχω την εντύπωση, βέβαια θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να κρίνει κάτι τέτοιο, ότι από σταθμούς οι οποίοι είχαν και έχουν μία διάρκεια, δεν λέω για κάποιες φωτοβολίδες που μπορεί να άνοιξαν και να έκλεισαν γρήγορα, ο 1984 υπήρξε και νομίζω ότι παραμένει ένας ο καθαρά ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός. Καθαρά ελεύθερος, είναι μεγάλη κουβέντα. Ραδιοφωνικός σταθμός. Προσπάθησα ως γενικός διευθυντής της δημόσιας ραδιοφωνίας από από το 1996 έως το 2000 να μεταφυτέψω αυτό το πνεύμα και στη δημόσια ραδιοφωνία, αλλά υπήρξαν αντιστάσεις από αδράνεια πιο πολύ ή από έναν φόβο ο οποίος είχε ενσταλλαχθεί από τις πολλές δεκαετίες. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα μπορεί ή θα μπορούσε υπό το νέο πρίσμα και με τον με στελέχωση η οποία γίνεται και από νεότερες γενναίες το ραδιόφωνο της ΝΕΡΙΤ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να είναι ένα πραγματικά δημόσιο, ελεύθερο μέσο ενημέρωσης. Ο 1984 το είχε πετύχει αυτό, ήταν ελεύθερος. Δηλαδή όταν εκ των υστέρων ακούς ή παρακολουθείς διαχείριση θεμάτων του δημόσιου βίου από ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι, αν κάποιος έχει και νοημοσύνη αλλά και παρακολουθεί τα γεγονότα, πόσο κατευθυνόμενοι είναι. Αντιλαμβάνεσαι ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από την σειρά των θεμάτων που υπάρχουν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζεις να το υποψιάζεσαι. Λοιπόν, ο 1984 υπήρξε βράχος σε αυτά, παρά τις πιέσεις, τις επιθέσεις και την υπονόμευση την οποία δεχόταν. Τουλάχιστον τους 27, 28, 30 μήνες που είχα εγώ την γενική διεύθυνση με την επικουρία πολύ καλών συναδέλφων οι οποίοι είχαν τις ίδιες αρχές με μένα και οι οποίοι δεν είχαμε και την καλύτερη τύχη μεταγενεστέρως, δεν έχει δηλαδή το μητρό μου των απολύσεων. Και τον 1984 απολύθηκα βέβαια, είναι αστείο αλλά έγινε και αυτό. Γιατί? Των απολύσεων κατά τη διάρκεια ας πούμε της επαγγελματικής μου δραστηριότητες. Αλλά αυτά είναι περί αυτολογία, το λέω ως παράδειγμα ότι ανεξάρτητη δημοσιογραφία έχει κόστος. Είστε δεινός χειριστής της ελληνικής γλώσσας και υπάρχει, σας ακολουθεί κιόλας η αφήγηση ότι στη σύνταξη του 1984 είχατε γράψει τα συχνά λάθη που κάνουν οι δημοσιογράφοι σαν έναν πίνακα προς αποφυγήν. Ναι. Κοίτα, το θέμα της γλώσσας είναι ένα πολύ βασανισμένο αντικείμενο στο δημόσιο βίο μας. Δυστυχώς και πολλοί από όσους διαθέτουν την δυνατότητα να διατυπώνουν δημόσιο λόγο δεν είναι επαρκώς προπαιδευμένοι και τραυματίζουν τη γλώσσα μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να το επίπεδο του δημόσιου λόγου και της επικοινωνίας μας να είναι μέτριο, ενίοτε κακό, μερικές φορές απλώς ανεκτό. Δηλαδή, ίσως οι παλαιότεροι είχαν πιο συγκροτημένη ανθρωπιστική, ας το πούμε, παιδεία, κλασική παιδεία από ότι οι νεότεροι. Στην εφαρμογή
ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο που είχατε σημειώσει γραπτό το κείμενο εν πωλής. Εσείς είχατε σημειώσει κοινά λάθη, όπως δεν λέμε στις μία, λέμε στη μία, δεν λέμε Οκτώβριος, λέμε Οκτώβριος και ούτω καθεξής. Τα στοιχειώδη, ας πούμε. Γιατί δεν μπορείτε φυσικά να διδάξετε ελληνικά. Και άλλωστε, αν δεχτούμε την άποψη του καθηγητού, του κυρίου Μπαμπινιώτη, ότι τα λάθη τα οποία τα υιοθετούμε στο τέλος είναι κομμάτι της γλώσσας μας, θα πρέπει απλά να νιώθετε πληγωμένο στην καθημερινότητά σας, για την, έτσι σας φαντάζομαι, για τον ξεπεσμό των ελληνικών. Από το ιδεώδες του Βολτέρου, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, που έλεγε ο Βολτέρος, δεν ήταν ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που θα έπρεπε να υιοθετηθεί από όλη την Ευρώπη. Καλά, αυτά είναι λίγο μεγαλαυχίες, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε εθνικιστικές ατραπούς. Εγώ εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Μπαμπινιώτη, τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Υπουργό, τον γλωσσολόγο, κορυφαίος. Τον έχω δίπλα μου ως συγγράμματα. Είμαι όμως σε αυτό απολύτως αντίθετος και νομίζω ότι αποτελεί για τον ίδιο, από κάποια στιγμή και μετά μπορεί να βαρέθηκε από τις επιθέσεις τις οποίες δέχεται από κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος προσαρμόζεται. Αυτό εγώ το δέχομαι απολύτως όσον αφορά το ενοιολογικό περιεχόμενο των όρων. Είναι όταν γεννήθηκε μία λέξη, υπήρχαν οι συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμα και από πλευράς τεχνολογίας. Έκτοτε μπορεί να έχουν περάσει 200 χρόνια. Δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να διατυπωθούν με μία λέξη. Έτσι μπορεί να διευρύνθηκε το ενοιολογικό περιεχόμενο ορισμένων όρων. Και δεν ξέρω και αν χρησιμοποιώ και ορθά, διότι δεν είμαι γλωσσολόγος. Από την εμπειρία μου και το δικό μου γλωσσικό ένστικτο. Έχετε γράψει ένα βιβλίο, βέβαια. Ναι, το λόγος ελληνικό στη δημοσιογραφία. Τα στοιχειώδη λάθη κατέγραψα εκεί. Προσπάθησα, δηλαδή, εκείνης της περίοδου, δεκαετίας 80, αρχές του 90. Τώρα θα ήταν πολύ περισσότερα από τότε, γιατί η συνέχεια παράγεται. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, επειδή το 90% λέει επέτρεψέ μας να σου πούμε, αντί του ορθού επίτρεψέ μας, το οποίο αρχίζουμε να το ακούμε ως κάτι το ξενικό, δεν είναι ή σωστό. Υπέγραψε εδώ. Ήλεγξε και τα λοιπά. Δηλαδή ότι θα βάλουμε αύξηση στην προστακτική, μου σηκώνονται οι λίγες τρίχες της κεφαλής μου. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει ο επικεφαλή ονομαστική του επικεφαλής γενική. Δεν είναι, είναι γονής, ένα επίρρημα. Ο γονής. Λοιπόν, ο γονής ή η γειτόνι ή κάτι τέτοια. Μπαίνει κάποιος φραγμός. Δηλαδή τώρα ναι, όντως, το να πεις αμέσως, ίσως σε κοιτάξουν περίεργα για το γρήγορα, για το άμεσα. Ναι. Που είναι άλλη λέξη το αμέσως, άλλη το άμεσα, άλλη το απλώς, άλλη το απλά. Το απλώς είναι το μόνον, το απλά είναι με απλότητα. Ουδής χρησιμοποιεί το απλώς, ελάχιστοι χρησιμοποιούν το αμέσως. Έλαβαν άμεσα τις αποφάσεις. Το λένε και πρωθυπουργοί και πρόεδροι και γραμματείς και φαρισαίοι και τα λοιπά. Αυτό τίνει να επικρατήσει. Ναι, πτώχευση της γλώσσας όμως εδώ. Διότι το άμεσα σημαίνει το αντίθετο του έμεσα, δηλαδή το ευθέως, και έτσι πάμε με μία λέξη το άμεσα να πούμε και το γρήγορα και το ευθέως. Γιατί? Και ίσως κάποιος, βέβαια, ακούγοντάς σας να μιλάτε, διάβαζα στη συνέντευξή σας, αυτό λειτουργήσε ως θριαλίδα. Και σκεφτόμουν πόσα από τα νέα παιδιά ξέρουν σήμερα τι είναι η θριαλίδα, ότι είναι το φυτίλι και άναψε, εν πάση περιπτώσει, φωτιά και εν πάση περιπτώσει ήταν ο προάγγελος της έκρηξης. Και ίσως πούνε ότι απομακρύνεστε έτσι από το νεανικό κοινό και γενικά από το κοινό. Λοιπόν, άμα ακούει η θριαλίδα και δεν καταλαβαίνει, να καταφύγει στο Google. Δεν ξέρω αν αποτελεί διαφήμιση αυτό, για να το δει.
για να μην πω να πάει στο λεξικό που μπορεί να του προκαλεί, ας πούμε, αλλεργία. Ας καταφύγει σε ένα σύγχρονο μέσο για να βοηθηθεί. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη γλώσσα μας σε χίλιες λέξεις καθημερινής χρήσεως. Δηλαδή πασπαρτού και να καλύπτουμε όλο το εύρος της ανθρώπινης διανόησης όταν αυτή εκφράζεται είτε προφορικός είτε γραπτός. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα πόσα στοιχεία λέτε του Twitter, τα 150 πόσα είναι. Ή μπήκα και είδα μια συνέντευξή σας στην εποχή που ήσασταν υποψήφιος για την υπερνομαρχία που είπατε, έχοντας ψηφίσει, είπατε ότι έχοντας περιτρέξει ένα σημαντικό μέρος του λεκανοπεδίου, περιτρέξει. Σκεφτόμουν ότι ποιος άλλος πολιτικός ή και δημοσιογράφος χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις που οπωσδήποτε και ως πολιτικός σας βάζουν σε μία απόσταση από το μοντέλο που έχει επικρατήσει επικοινωνίας. Είχα μεταφέρει από την Κύπρο... Το είχατε περιτρέξει όντως. Ναι. Είχα μεταφέρει από την Κύπρο έναν όρο ο οποίος μου άρεσε, γιατί έτυχε να εργάζομαι εκεί σε προεκλογική περίοδο. Ο ανθυποψήφιος. Αντί υποψήφιος, ανθυποψήφιος. Αντί να πεις αντίπαλος και τα λοιπά που έχει και μία, ανθυποψήφιος. Γιατί λέμε ανθυπολοχαγός. Με ανασκολόπησαν επειδή χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Ο ανθυποψήφιος. Τι πάει να μας πει τώρα και πού το βρήκε, εφευρέτης και τα λοιπά. Και αναγκάστηκα να πω ότι εγώ απλώς μεταφορέας ήμουνα. Ξέρετε, στην Κύπρο μπορεί να χρησιμοποιούν πιο σωστά ελληνικά. Μερικά ναι. Σου λέει, είναι το κράτος των Φιλιππινών. Και όχι των Φιλιππίνων. Δεν το έχω πληροφορηθεί, σου λένε. Ναι. Βέβαια, σου λένε το τρίγωνο των Βερμουδών. Δεν γνωρίζω. Ναι, Βερμουδών. Γιατί δεν παίρνει, άμα είναι πρωτόκλητο στο θηλυκό, στη γενική, δεν θα πάρει τον τόνο στη λίγουσα, δηλαδή, και λέμε, το λέμε εμείς λάθος. Αλλά τώρα περιπτωσιολογούμε. Θα μείνω όμως λίγο στην υποψηφιότητα αυτή, την ανθυποψηφιότητα ή υποψηφιότητα, όπως θέλετε να το πούμε. Α, ναι, βέβαια, γιατί αν την αποκρύπταμε θα δείχνει ότι έχουμε κάποιες ενοχές. Λοιπόν. Θα μείνω σε αυτή την υποψηφιότητα. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα μου πείτε εσείς τι θέλετε. Έχω την αίσθηση ότι ήσασταν άτυχος στην επικοινωνιακά. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό, οι τηλεθεατές μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι ταυτιστήκατε με ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, ένα Jeep 4x4, που υποτίθεται ότι συντρίβει και δεν πιάνει μπροστά του δεκάρα το αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, και εσείς ο ίδιος δεν οδηγείτε. Δεν ξέρω πόσοι τηλεθεατές το γνωρίζουν αυτό. Λοιπόν, σε αυτό να πούμε έτσι ως ιστερόγραφο, σας εκφράζει αυτή η καμπάνια, γιατί τελικά αυτό μένει δυστυχώς, και γι' αυτό γίνονται οι διαφημίσεις, κύριε Τζανετάκο. Ναι. Να πω ότι αυτό μεταδόθηκε μεταξύ των δύο Κυριακών. Κατά τη δική μου άποψη, η εκλογή κρίθηκε την πρώτη Κυριακή. Δεν κρίθηκε τη δεύτερη Κυριακή. Και θα πω, αν έχουμε χρόνο, θα πω και γιατί το νομίζω. Αυτή η διαφήμιση υπέστη μία εξαιρετικά κακόβουλη και κατευθυνόμενη μεταχείριση από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό κατ' εκείνη την περίοδο είχαν αποσύμπτωση αναλάβει την αποδόμηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Λοιπόν, η διαφήμιση αυτή ξεκινούσε ως εξής. Το λεκανοπέδιο έχει πολλά και δύσκολα προβλήματα. Χρειάζεται αποφασιστικότητα. Καλή είναι η φόφη, έτσι. Λοιπόν, πλήρως η διαφήμιση αυτή μεταδόθηκε, λέμε, 10 φορές, περικεκωμένη, για να μην πω λογοκριμένη, 100. Δηλαδή 10 φορές πλήρως ο συνδυασμός, 100 φορές μεταδόθηκε για να κριθεί.
αφαιρουμένη της πρώτης φράσεως που ήταν το σκεπτικό και άρχιζαν να μεταδίδεται «Καλή είναι η Φόφη». Και πάλι βέβαια. Πράγματι, πράγματι μπορεί να πει κανένας ότι είχε μία αντίληψη αφιψηλού και τα λοιπά και δεν τα ήσασταν, λοιπά. Δεν ήσασταν υποψιασμένος για τα δημοσιογραφικά μοντάζ. Έχετε υπάρξει... Λά τώρα, αυτό πέφτει ακόμα και στον ποινικό νόμο. Να μην πω τώρα για το ο αντίχριστος, ο άθεος, ο άπιστος και τα λοιπά. Δεν είχατε, ο άνθρωπος που είπα αυτά τα οποία τα είπα στην αρχή, υστεροβούλος, περί διαφωτισμού, περί... πίστεως στην ελευθερία και στα δικαιώματα του ανθρώπου και τα λοιπά. Αυτά, κυρία Τσιφτσή, δεν γίνονται, το επαναλαμβάνω, εύκολα, ανεκτά από την ελληνική κοινωνία. Να σας πω κάτι πάλι παρενθετικά. Στα δύο μεγαλύτερα τότε δελτία ειδήσεων. Πείτε μου αν το είχατε ακούσει πριν ή το ακούσατε μετά. Αν έχει ερωτηθεί άνθρωπος του δημόσιου βίου ή και του μη βίου, κύριε Τζανετάκο, πιστεύετε στο Θεό? Τέτοια ερώτηση από τα δύο μεγάλα νυχτερινά. Μα εκεί θα κριθεί ο υπερνομάρχης. Λέτε και εξέλεγαν Μητροπολίτη. Λοιπόν, η δική μου αντίληψη ήταν, δική μου άποψη ήταν ότι στο θέμα των ταυτοτήτων, έχοντας αυτήν την υποδομή, την ιδεολογική υποδομή, ότι όχι, δεν είναι ανάγκη να δηλώνεται έστω και εμέσως η θρησκευτική πίστη, είναι κάτι το αυστηρός ατομικό. Άρα ήμουνα υπέρ της μη αναγραφής, έστω και προαιρετικά, του θρησκεύματος ταυτότητες. Αυτό έγινε πια σημαία. Και διότι σε κάποια συζήτηση, όταν αναμειγνιόταν ο Μακαριστός ευθέως στα πολιτικά πράγματα, είπα ότι εάν θέλει να αναμειχθεί, να αναμειχθεί ως πολίτης, όχι ως αξιωματούχος, ως κύριος Παρασκευαΐδης, που ήταν το επίθετό του, το κανονικό του επίθετο. Αυτό πια και γιατί οι συνάδελφοι εκεί, πρωινές εκπομπές, εργολαβίες κυρία Τσιφτσή, μέχρι όπου τη Δευτέρα μετά την πρώτη Κυριακή κάνανε και την κηδεία μου κατά τα πρότυπα τα ποδοσφαιρικά. Και εγώ δεν ήμουν και τότε σπίτι, κάπου γύριζα και η οικογένειά μου πέστε και σοκ, ας πούμε, να βλέπει αυτό το κακόγουστο και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπετε πώς πάσχει ο δημόσιος βίος, διότι όλοι τώρα είναι έκπληκτοι πόση Χρυσή Αυγή και τι έγινε και τι έρανε. Τέλος πάντων, εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Για μένα ήταν για έναν άνθρωπο ανεξάρτητο, ανένταχτο, με τις δικές του αντιλήψεις, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονταν αντίθετες προς την κοινή γνώμη. Δημοσίως τότε γίνονταν και μαραθώνιες συζητήσεις στην τηλεόραση. Μα αυτό σημαίνει να έχεις και άποψη. Δεν μπορείς να έχεις την άποψη όλων. Θεωρούσα τον Μακαρίτη, τον Μιλόσεβιτς, ένα στιγνό δικτάκτορα, ο οποίος επιχειρούσε εθνοκάθαρση στο κωσυφοπαίδιο. Αυτό σήμαινε ότι εγώ ήμουν πράκτορας των κωσυφοπαιδίων, δηλαδή τρελά πράγματα, και εναντίον της Ορθοδοξίας. Ή έλεγα ότι κοιτάξτε, αυτή η ξενοφοβία η οποία αναπτύσσεται με συγκρότηση συλλόγου ληστευθέντων από τους αλλοδαπούς, λες και οι μεδαποί δεν ληστεύουν, έτσι, κάνουν ευχέλαια οι Έλληνες κακοποί, έλεγα ότι εάν πηγαίνουμε έτσι
δεν πηγαίνουμε καλά. Θα καταστήσουμε πρόβλημα δικό μας. Δεν είναι πρόβλημα του Αλβανού, είναι πρόβλημα του Έλληνα αυτό. Ανένταχτος, ανεξάρτητος όπως είπατε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντισυμβατικός. Πώς αυτό το πνεύμα, αυτή η προσωπικότητα συνάδει με τα δημόσια αξιώματα, με τις δημόσιες θέσεις μάλλον, τις διοικητικές, τις οποίες έχετε καταλάβει. Έχετε υπάρξει και γενικός διευθυντής στην κρατική ραδιοφωνία. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι κανείς επαναστάτης. Με παίρνουν όπως είμαι. Άλλο τώρα αν και εγώ όφυλα να είχα κάνει τις εκτιμήσεις μου και να απαιτούσα από τους ερευνητές εκείνης της περίοδου να διερευνήσουν αυτές τις γωνίες, τις λεγόμενες γωνίες που παρουσίαζε η δημόσια παρουσία μου. Δηλαδή, το πρόβλημα του αντισημιτισμού επί χρόνια δημοσίως το εξέθετα. Οι μισοί Έλληνες προκύπτει από τις έρευνες. Ήταν και παραμένουν αντισημίτες. Λοιπόν, όταν το λες, δημιουργείς αντιπαραθέσεις, αντιπάθειες, αποθήσεις, σούπα μου πες. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί νόθευσαν εκείνη την αναμέτρηση, στην οποία δέχτηκα να λάβω μέρος, διότι έβλεπα ότι σε εκείνη τη φάση το κυβερνών κόμμα, προσπαθώ σεβόμενος ότι μιλάμε στο διάβλο της Βουλής, να μην είμαι που είναι διακομματικός, ναι, ότι εκείνο το κόμμα το οποίο τότε ασκούσε την εξουσία είχε πάρα πολλά στοιχεία κρατισμού, δηλαδή είχε αρχίσει να γίνεται επικινδύνος καθεστώς και έπρεπε σε αυτό να υπάρξει ένας αντίλογος. Αυτό ήταν και το σύνθημα, ας πούμε, του δικού μας. Θα ήταν ωραίο, καλύτερο σύνθημα θα ήταν αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε και για τις δημόσιες θέσεις. Γιατί δεν μένετε πολύ ή πώς αυτή η προσωπικότητα που είστε, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, συνάδει ή όχι, που συγκρούεται με τα καθήκοντά σας. Ως, ας πούμε, γενικός διευθυντής της κρατικής ραδιοφωνίας. Εκεί προσπάθησα να τα συνδυάσω, έως ένα βαθμό το πέτυχα. Όταν πλέον είναι οι εσωτερικές λειτουργίες και οι προβλέψεις της νομοθεσίας και οι ιεραρχικές ρυθμίσεις που ισχύουν οδηγούν τα πράγματα στο αδιέξοδο, συγκαλείται εκτάκτως ένα διοικητικό συμβούλιο εν απουσία του Γενικού Διευθυντή και με διαδικασίες εκτάκτου στρατοδικείου σε απολύει. Διότι λες, έχω αυτόν τον τομέα, τον προχωράω με αυτές τις αντιλήψεις. Με θέλετε που να είναι κλείσουν γενικώς αποδεκτές, αλλά μπορεί να συγκρούονται με κάποιες άλλες αντιλήψεις. Φτωχοπροδρομικές, ας το πούμε έτσι, να το πω ευγενώς. Είχατε προτείνει να κλείσουν οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ και να απολυθούν οι συμβασιούχοι και να δουλέψει? Όχι, όχι, όχι. Εκείνο το οποίο είχαμε προχωρήσει μαζί με τον και αυτόν προώρος αείμνηστο Νικήτα Λιωναράκη ήταν να δημιουργήσουμε μια αντίληψη περιφερειακότητας. Ότι θα πρέπει να εκφράζεται η περιφέρεια ραδιοφωνικός και όχι η πόλη ή ο νομός. Δηλαδή δεν είναι λογικό και θα το αντιμετωπίσει η ΝΕΡΙΤ. Βέβαια το αντιμετώπισε ο νόμος, ο οποίος είπε τα κλείνω όλα. Εντάξει, δεν μπορεί η Πελοπόννησος να έχει 4 σταθμούς και η Ζάκυνθος απέναντι 1/5 σταθμό. Δεν γίνεται Πάτρα, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα σταθμούς. Θα πρέπει να γίνει ένας περιφερειακός της Πελοποννήσου. Θα βρεις αξιοκρατικές διαδικασίες να κρατήσεις εκείνους οι οποίοι είναι αξιότεροι και να κάνεις μία εθελούσια διαδικασία. Το ίδιο με τη Μακεδονία, με την Ήπειρο κτλ. Εμείς προσπαθήσαμε αυτό, δηλαδή οι σταθμοί εν λειτουργία να έχουν περιφερειακή προσέγγιση στις εκπομπές τους. Θα γινόσασταν σήμερα δημοσιογράφος? Ναι, γιατί είναι γοητευτικό, είναι συναρπαστικό επάγγελμα.
Δεν εμποδίζω κανέναν να γίνει, να επιδιώξει να γίνει. Απλώς επισημαίνω τους κινδύνους. Αυτά έλεγα και επί 20 χρόνια που δίδασκα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξαιρετικό υλικό το οποίο προσέρχεται με πολλές και ευγενείς φιλοδοξίες και βλέψεις, ας πούμε. Και υπάρχουν τόσα αντικίνητρα πολλές φορές και, ας πούμε, και οι ίδιοι οι λειτουργούντες οργανισμοί που εκδίδουν εφημερίδες, λειτουργούν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, θέτουν αντικίνητρα, κατεβάζουν το επίπεδο των απαιτήσεων τις οποίες μπορεί να έχει. Δηλαδή, έχω την υποψία ότι μπορεί να θέλουν να αποφύγουν κάπως πιο ολοκληρωμένες ή ολοκληρούμενες, γιατί η ολοκληρωμένη προσωπικότητα βαθμία κατακτάται, ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν μία παιδεία συγκεκριμένη, εξειδικευμένη, συν ένα εύρος γενικών γνώσεων και τα λοιπά. Και ακόμα και όταν τελειώνει κανείς μία πανεπιστημιακή σχολή, έστω και όταν εξαναγκάζεται να διαβάσει αυτά τα στοιχειώδη για να δώσει εξετάσεις, γιατί είπαμε για το επίπεδο των σπουδών δυστυχώς, έστω και τότε οργανώνει τη σκέψη του και μπορεί να βάλει δύο πράγματα στη σειρά, στοιχείο, Οξύνοντας την κρίση του, που είναι απολύτως αναγκαίο στοιχείο και προϋπόθεση και για έναν πολίτη. Δεν είναι τυπικό προσόν. Και για έναν πολίτη. Δεν είναι τυπικό προσόν το πτυχίο. Όχι, βέβαια. Έτσι προϋποθέτει ότι για έναν πολίτη δημοκρατικής χώρας. Ναι, ναι. Πέρασες κάποιες δοκιμασίες, βραδερφέ, επιτυχώς. Προφανώς. Διαβάζετε, ερευνάτε, έχετε κάνει σειρά, έχετε εκπονήσει εκπομπών τόσο στην ΕΡΤ όσο και πρόσφατα. Και σε εμάς συνεργάζεστε με το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Βιογραφείτε πολιτικούς. Η Κοινοβουλευτική είναι μια σειρά που φιλοξενείται από τη Βουλή Τηλεόραση. Θέλω να μου πείτε πού βασίζεται αυτό το ενδιαφέρον σας, από πού, εν πάση περιπτώσει, εκπορεύεται το ενδιαφέρον σας για την ιστορία. Ψάχνετε να βρείτε τη θέση σας αυτήν ή απαντήσεις. Ή να ενημερώσετε. Τηλεγραφικά να πω, επειδή εκμητρός η οικογένειά μου υπήρξε πολιτική, δηλαδή ο παππούς μου ήταν από το 26 βουλευτής και μετέπειτα υπουργός του Γεωργίου Παπανδρέου και τα λοιπά, έτυχε έστω μερικές φορές και ως κολαούζος του πήγαινα μαζί του στις περιοδίες. Έχω ζήσει και θυμάμαι από τις εκλογές του 1950 και μετά με διαφορετικές ιδιότητες, ας πούμε, και με τα πούλμαν της Δημοκρατίας του Γεωργίου Παπανδρέου το 63 και το 64 και τα λοιπά, με τα πολιτευτικά, με τις νέες δυνάμεις, η πρώτη και η τελευταία απόπειρά μου να κατέβω υποψήφιος που κατέβηκα με τις νέες δυνάμεις, τις οποίες τις πήρε το ποτάμι. Άρα μου μπήκε και αυτό το μικρόβιο, δηλαδή της εκ του σύνεγγης παρακολουθήσεως των πολιτικών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, όταν και εγώ νόμισα ότι ορίμασα πια, σκέφτηκα ότι αυτά τα βιώματα τα οποία έχω να τα θέσω υπό την βάσανο διαλογικών συζητήσεων με πολιτικούς οι οποίοι έχουν διαγράψει ένα κύκλο, έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα, τα περισσότερα των οποίων έχω ζήσει και εγώ, μερικά παλαιότερα δεν τα έχω ζήσει βεβαίως, και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του εξιστορήν και ιστορήν, δηλαδή μέσα από εκμυστηρεύσεις οι οποίες προκύπτουν από τον διάλογο, ο οποίος διάλογος διαμορφώνεται με ερωτήσεις οι οποίες περιέχουν ενίοτε και άποψη, ενίοτε όχι πάντα, και άποψη. Κατά τα πρότυπα του Σοκράτη. Ναι, ας το πούμε με ευτική, να
διαμορφώσουμε ένα κόρπους, ένα σώμα μαρτυριών, έτσι όπως με υποκειμενικά φυσικά τα έχουν δει, και βλέπεις ας πούμε τα ίδια γεγονότα πώς θα κρίνουν 5-6 διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετική σκοπιά. Έτσι παρήθησαν περίπου 110 εκπομπές εξ ιστορήν και ιστορήν. Ακολούθησαν τα πρωτοσέλιδα της ιστορίας. Μετά ήταν τα πρωτοσέλιδα που πλέον ήταν θεματικά επικεντρωμένα, και τώρα η κοινοβουλευτική που είναι ντοκιμαντέρ βιογραφικής φύσεως για τις προσωπικότητες οι οποίες θεμελίωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, και αν καταφέρνετε, αν αισθάνετε ότι έχετε καταφέρει να παραδίδετε αντικειμενικές αφηγήσεις, αντικειμενικές παρουσιάσεις. Θα μπορούσε να είναι η λογοκρισία. Είναι όπως και τα πρωτοσέλιδα ιστορίας, δεν έχουν παρουσία, δημοσιογραφική παρουσία, μιλάνε απευθείας οι προσκεκλημένοι. Τους οποίους επιλέγει ο δημοσιογράφος. Παρουσία, βέβαια. Ναι, η δικιά μου παρέμβαση του αρχισυντάκτη και τα λοιπά περιορίζεται στον εισαγωγικό και στο συνδετικό λόγο. Εκεί προσπαθούμε να είμαστε ψυχραιμή. Η αντικειμενικότητα νομίζω ότι έχει γίνει πια αποδεκτό ότι και στη δημοσιογραφία είναι ανύπαρκτη. Δεν μπορείς να την πετύχεις. Τι σημαίνει αντικειμενικότητα? Είναι όμως πολύ ευνόητο είναι να υπάρχει πολυφωνία, δηλαδή να εκφράζονται μέσα σε κάποιο σύνολο, ας πούμε τα 55 λεπτά μιας εκπομπής, να ακούγονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο αντικείμενο, οι αποκλίσεις και τα λοιπά, να θέτει ερωτήματα ο συνδετικός λόγος, να τα αφήνει να αιωρούνται. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ μιας ώρας, δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της ιστοριογραφίας, αλλά είναι έντιμο να θέσει τα ζητήματα. Μπορεί να εκπαιδεύσει. Ναι, βέβαια, το να εκπαιδεύσει είναι το να αγαπήσει ο κόσμος την ιστορία, να ερεθιστεί, να πει Σοφούλης, τι ήταν αυτός, ας πάει, μην ψάχνουμε συγγράμματα τώρα, ας πάει στο ίντερνετ, το διαδίκτυο, να χτυπήσει. Ο Πασαλίδης, άγνωστοι ήρωες. Ναι, τι έγινε, να μάθει κάτι παραπάνω. Ήταν τις προάλλες, είδα τον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος απαντάει για τον Μπασαλίδη και στην εκπομπή μας και τα λοιπά. Ή ο ίδιος ο Κύρκος. Ο Κύρκος ήταν θανατοποινήτης επί 3 χρόνια, ας πούμε, από το 49 έως το 53. Επί 4 χρόνια περίμενε να χτυπήσουν την πόρτα, να του πούνε ήρθε η σειρά σου. Και μετά βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον τότε δρόντα κομμουνιστή με τις προδιαγραφές που είχε τότε ο διεθνής κομμουνισμός, υπό τον Ζαχαριάδη. Ο Στάλιν ήταν ακόμα στην αρχή, στη μεγάλη πατρίδα, τη Σοβιετική Ένωση, και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μετά την δικτατορία, να είναι εισηγητής αντιλήψεων, συνένεσης, συνεργασίας και τα λοιπά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή είναι μερικές πτυχές, να μην πω στο σύνολό τους, των βιογραφούμενων, είναι άξιες μελέτης, είναι δηλαδή και άξιες επένου, άξιες μίμησης και τα λοιπά. Αυτό προσπαθούμε να εισφέρουμε, δηλαδή. Και ταυτόχρονα σκιαγραφείται η ιστορία από τα μέσα, από το 19ο αιώνα μέχρι το πολιτιακό ζήτημα, που ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μέχρι τη μεταπολίτευση, οι διχασμοί.
Είναι πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά και για μένα πολύτιμη στο βαθμό που είχα την εμπάσχευση το προνόμιο να παρακολουθήσω 2-3 από αυτές τις βιογραφίες που δεν είναι αγιογραφίες. Ναι, δεν θέλω. Το αγιογραφία πια το αποφύγατε, θα αποφύγατε αυτό το σκόπελο. Ναι, θα εξέφευγε. Ούτε κακεντρεχής όμως. Δηλαδή δεν θα μέναμε σε κάποια άτυχη στιγμή. Παραδείγματος χάρη διάβαζα τις προάλλες μια στήλη του Μιχάλη Κατσίγερα στην Καθημερινή προ 49 ετών που έγινε 1 και 2 Σεπτεμβρίου του 65 πάνω στην κρίση, δηλαδή τότε των Ιουλιανών, έγινε Συμβούλιο Στέμματος. Και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αυτός ο σοφός, αυτός ο κορυφαίος, ο κολοσσός του πνεύματος, έλεγε τότε μπροστά στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και τον άτυχο βασιλέα, εν πάση περιπτώσει, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του, οι κομμουνιστές είχαν έτοιμο οπλισμό για να εξεγερθούν. 1η Σεπτεμβρίου του 65. Η Χούντα έψαξε εξονυχιστικά να βρει και δεν βρήκε ούτε γκράδες. Οι κομμουνιστές συνελήφθηκαν με τις μπιτζάμες τους την 21η Απριλίου τα ξημερώματα. Θα ήτανε κακεντρέχεια. Ο αγωνιστής του Μεταξά που είχε φυλακιστεί ο Παναγιώτης. Σημασία έχει ότι από τις 22 Απριλίου, αγκαλιά, ας το πούμε μεταφορικά, γιατί όλοι οι κομμουνιστές είχαν πάρει την Άγουσα για Γιάρο και αργότερα για Λέρο. Με τους αριστερούς έκανε τον πολιτικό του αγώνα εναντίον της Χούντας. Ο άνθρωπος έκανε την βαθιά και ειλικρινή αυτοκριτική καθαιρεθεί από τα αξιώματα. Θα σταθούμε στις άτυχες από στιγμές, μεταξά, αλλά θα πούμε ότι αναγνώρισε και ότι εξαγνίστηκε στην πορεία. Αυτό είναι το δίδαγμα. Τώρα τι να πεις για τον Γεώργιο Παπανδρέου, τα συμπλέωμεν με τον Καραμαλή και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα... Δεν μένετε σε στιγμές, προσπαθείτε να κρατήσετε... Εκείνη η περίοδος ήταν δύσκολη για τον Γεώργιο Παπανδρέου, ταλαντευόταν και τα το λοιπά. Το απόσταγμα της προσωπικότητας. Ναι, δεν είναι αυτά τα οποία είναι τα πλέον χαρακτηριστικά. Και επειδή δεν κάνουμε παρασκήνιο και κουτσομπολιό, μερικά πράγματα... Ούτε δημιουργούμε, ούτε παίζουμε με τις εντυπώσεις. Τα συνεκτιμάς και βγαίνει στην γενική αποτίμηση η οποία γίνεται. Αρκεί ο στόχος να είναι για το καλύτερο και να μην θέλεις πραγματικά να παραπληροφορήσεις, όπως πολύ συχνά γίνεται μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ. Για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, γιατί δεν τελειώνει ποτέ, στην περιπέτεια της έρευνας και πάντα να βρίσκετε ενδιαφέροντα πράγματα, ενδιαφέρουσες ιστορίες και πλευρές της ιστορίας να μας αφηγηθείτε. Κύριε Τρανταρκό, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ και σε εσάς.